Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ. Παρασκευή βράδυ, live εδώ από το ένα channel. Λιγότερα από 24 ώρες, ούτε καν. Τέτοια ώρα αύριο πιστεύω θα είμαστε στην ώρα των απονομών. Όλη η περιοχή, ο νομός Καβάλας και η Καβάλα χτυπάει στους ρυθμούς του 5ου Καβάλα Night City Run, της μεγαλύτερης αθλητικής διοργάνωσης μαραθωνίου που πραγματοποιείται τα τελευταία 4 και πάμε για 5ο χρόνο εδώ στην πόλη της Καβάλας. Έχω την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να έχω κοντά μου ένας από τους ανθρώπους που ήταν από το ξεκίνημα αυτής της ιδέας και της υλοποίησης, τον κύριο Θόδωρο Μήτρα. Καλώς ήρθατε στο στούντιο. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Από τις ελάχιστες φορές που τηλεοπτικά κάνετε εμφανίσεις. Παρ' όλα αυτά, είστε ένας άνθρωπος με ιδιαίτερο χιούμορ και σήμερα θα ήθελα να το επενδύσουμε εδώ στο. Για να δούμε. Γιατί μου είπαν αν μπορέσω να σε ξεκλειδώσω. Να πούμε ότι είστε γιατρός καρδιολόγος, πρώην πρόεδρος του Αθλητικού Ομίλου Καβάλα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσχης Φιλάθλων Καβάλας, μέχρι να σας βάλω μια. Και πάνω απ' όλα φίλοι. Και πάνω απ' όλα φίλοι. Έτσι. Και ο ίδιος αθλητής και μαραθωνοδρόμος. Αλλά αυτό μην το κάνουμε μεγάλο θέμα. Όχι, θα το κάνουμε θέμα γιατί πέραν του χιούμορ. Επειδή θα μιλήσουμε κάποια στιγμή για το δρομικό κίνημα και εσείς σαν γιατρός καρδιολόγος θα μας βοηθήσετε να πούμε πώς τελικά όλο αυτό το πράγμα έχει αρχίσει να φουντώνει από χρόνο σε χρόνο στην Ελλάδα και δει στην Καβάλα. Θα ξεκινήσουμε όμως βέβαια από το 5ο Καβάλα Night City Run. Μία και καμία, αύριο ξεκινάει το απόγευμα η εκδηλώση για το 5ο Καβάλα Night City Run. Πώς νιώθετε εσείς που είσαστε από τους ανθρώπους που πίστεψαν σε αυτή την διοργάνωση? Καταρχήν, κύριε Νελόπουλε, φίλε Γιώργο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαρά μας. Πώς νιώθω? Νομίζω ότι είμαι πάρα πολύ κουρασμένος. Αλλά είναι πάρα πολύ γλυκιά αυτή η κούραση, γιατί ξέρω ότι είναι για καλό σκοπό. Πλέον είναι η 5η χρονιά. Κάποια πράγματα έχουν μπει στον αυτόματο και αυτό είναι λίγο επικίνδυνο βέβαια. Αλλά η κούραση είναι γλυκιά, γιατί σε λίγο, σε 24 ώρες, όπως πολύ σωστά είπες, θα είμαστε στις απονομές. Θα έχουν τερματίσει όλοι οι αθλητές, ασφαλείς, με υγεία και θα έχουμε πετύχει το στόχο, ο οποίος στόχος είναι να περάσουμε καλά, να θέσουμε σε κίνηση την πόλη μας, να βγάλουμε πολύ όμορφες φωτογραφίες της Καβάλας και των αθλητών και πάνω απ' όλα να βοηθήσουμε παιδιά που πραγματικά το έχουν ανάγκη, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι ο αγώνας έχει φιλανθρωπικό σκοπό και όλοι οι καβαλιώτες, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, τρέχουν για να συγκεντρώσουμε κάποια χρήματα τα οποία θα τα δώσουμε σε φιλανθρωπικό σκοπό. Να πούμε βέβαια ότι η συμμετοχή, και πολύ σωστά το θέσατε, είναι στα 10 ευρώ. Ακριβώς. Όπου αυτά τα 10 ευρώ είναι για τα παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες, δηλαδή το καρκίνο. Και βέβαια να πούμε ότι αυτά τα 10 ευρώ, αν σε κάποιους φαίνονται πολύ, θα πάρουν ένα t-shirt συλλεκτικό, το οποίο θα το έχουν και θα θυμούνται φυσικά αυτήν τη συμμετοχή τους. Θα έχουν πάρει ένα εξαιρετικό μετάλλιο, το δίπλωμα, την εμπειρία της συμμετοχής, που είναι για μένα το πιο σημαντικό. Και να πάμε για σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ναι, πάμε για το πρώτο μας διάλειμμα. Συνεχίζουμε λοιπόν και πάλι ζωντανά εκεί που μείναμε. Στο 5ο Καβάλα Night City Run, όπου μας έλεγες τώρα στο διάλειμμα το πρώτο ότι ήδη στις συμμετοχές είμαστε πάρα πολύ ψηλά. Γιώργο, το ρεκόρ είναι δεδομένο. Δεν θέλουμε να λέμε μεγάλα λόγια, αλλά το λέω αυτό γιατί ήδη σήμερα έχουμε σχεδόν φτάσει τον αριθμό των αθλητών που τρέξανε πέρυσι και έχουμε όλη τη μέρα στην πλατεία. Και να πω εδώ ότι η γραμματεία μας στην πλατεία θα είναι ανοιχτή από τις 10 η ώρα και θέλουμε ο κόσμος να έρθει από νωρίς για να μην ταλαιπωρηθεί, για να μπορεί να γραφεί, να πάρει τη σακούλα του που έχει μέσα τον αριθμό, όπως πολύ σωστά έλεγες, που έχει ηλεκτρονική χρονομέτρηση. Έχει μέσα ένα πολύ ωραίο. Το τσιπ δηλαδή. Το τσιπάκι. Τον αντίχρηστο που σε μετράει. Το 666, ναι. Ακριβώς. Όταν στρίβουν μερικοί και κάνουν το έτσι. Πέφτει το λέιζερ από πάνω και καίγονται εκείνη τη στιγμή. Έχει μέσα ένα πολύ ωραίο συλλεκτικό μπλουζάκι με ένα ωραίο σχέδιο. Έχει μέσα τους χορηγούς μας. Έχει δωροκάρτα από τον χορηγό μας, το μεγάλο που είναι το Zen Relax του Νάσο Θανασίου. Έχει το νερό από τον κύριο Τουρναβίτη. Και θέλουμε να έρθουν νωρίς να γραφτούν για να μην ταλαιπωρηθούν. Αυτό είναι όλο. Αλλά το ρεκόρ είναι εδώ. Το Τζαλαπετινό δεν έχει κάτι που είναι χορηγός? Το Τζαλαπετινό μετά το after έχει πολύ ωραίο παρτάκι. Θα πάμε όλοι στο Τζαλαπετινό να πιούμε μια μπύρα η οποία και ιατρικά ενδείκνεται μετά τον αγώνα. Άμα έχουμε και τη συμβουλή του γιατρού, είμαστε πολύ καλά. Πάντως το συζητούσαμε και προχθές με τον Γιάννη τον Μπρομούσα.
Ειλικρινά, κανείς δεν πίστευε, πιστεύω. Κακές παρέες κάνετε, αλλά συνεχίστε. Ναι, είναι καλή παρέα αυτή. Καλή. Κάνω και ακόμη χειρότερες, ας πούμε, αλλά δεν θα τα αναφέρω τώρα. Πριν από 5 χρόνια, ίσως κανείς δεν πίστευε ότι αυτή η ιδέα που έπεσε στο τραπέζι θα μπορέσει όχι απλά να πάρει σάρκα και οστά, να γίνει ίσως πιο πετυχημένος ή αν θες να μην γινόμαστε υπερβολική, από τους πιο πετυχημένους θεσμούς αθλητικούς της πόλης και από χρόνο σε χρόνο θα γίνεται όλο και μεγαλύτερη. Είχαμε την τύχη να πέσουμε πάνω σε καλούς συνεργάτες, γιατί είναι άλλο να κάνεις το Καβάλανα έτσι τυράν, το οποίο γίνεται μέσα στην πόλη. Είναι αλλιώς να κλείνεις μια ολόκληρη πόλη, έτσι, και δεν είναι, ας πούμε, η Καλλιράχη. Είναι μια μεγάλη πόλη που έχει μεγάλο. Έχει Καλλιράχη, δεν κατάλαβα. Είναι λίγο μικρούλα, ας πούμε, εκεί πέρα που είναι απομονωμένη. Εγώ την αγαπώ την Καλλιράχη μας. Πέσαμε σε έναν πάρα πολύ καλό διοικητή της Τροχέας, τον οποίο, εγώ το λέω, δύσκολα σε άλλη πόλη κάποιος άλλος, γιατί εμείς μπορεί να κάνουμε έναν αγώνα, να περνάμε όμορφα, να γελάμε. Κάποιοι άνθρωποι όμως δουλεύουν εκείνη τη μέρα, ταλαιπωρούνται και μην ξεχνάμε ότι παίζουν τις καριέρες τους. Έτσι. Αν γίνει κάτι, θα έχουν ευθύνη. Και όχι μόνο η Τροχέα, είναι και το λιμενικό. Είναι η δημοτική αρχή που μας βοηθάει. Σωστό. Είχαμε λοιπόν την τύχη. Η δημοτική πάλι. Δεν το συζητάω καν, αν δεν υπήρχαν αυτοί. Και οι εθελοντές. Χωρίς αυτούς είμαστε 3 άτομα και χωρίς αυτούς θα τρέχαμε γύρω-γύρω από την παιδική χαρά. Είχαμε λοιπόν την τύχη να έχουμε τέτοιους ανθρώπους σε αυτή την πόλη. Ξεκίνησε, όπως λες και εσύ, σαν μια ιδέα, σαν ένα τραπέζι όπως καθόμαστε εδώ και είπαμε να κάνουμε κάτι για την πόλη μας. Και σιγά-σιγά από 200, 400, 1000, φτάσαμε σχεδόν στους φέτος, υπολογίζω θα πάμε 1200 εύκολα αθλητές. Αλλά αυτό που βλέπουμε φέτος και θέλω να το πω είναι ότι εκτός από αυτούς που μας αγαπήσαν από την πρώτη στιγμή και έρχονται και καθένας φέρνει και το φίλο του τώρα, έχουμε πάρα πολλά παιδιά. Παιδιά δημοτικών, παιδιά σχολείων, γυμνασίων, οι οποίοι θα πάνε στα 5 χιλιόμετρα, θα περάσουν όμορφα, δεν χρειάζεται να τρέξουν, θα περπατήσουν, θα μπουν στον αθλητισμό, θα κολλήσουν το μικρόβιο. Και σας το λέω ότι αν τρέξεις στον πρώτο σου αγώνα, δύσκολα δεν τρέξεις και έναν δεύτερο και έναν τρίτο. Και εμάς αυτό μας χαροποιεί πάρα πολύ. Και πάνω απ' όλα και για τη συμμετοχή, αλλά και για τον σκοπό μας, για τον φιλανθρωπικό σκοπό μας. Σοβαρολογώ, επειδή είσαι και γιατρός, είναι θυσμός τελικά το τρέξιμο. Όμορφος. Μπορώ να σου απαντήσω εύκολα. Ακριβώς. Αυτό το ρωτώ, επειδή είσαι παθών. Ακριβώς. Όχι απλώς είναι θυσμός, είναι μεγάλος θυσμός και είναι ωραίος θυσμός. Είναι κάτι καλό για την υγεία σου. Και θα το πω ότι πριν ξεκινήσω να τρέχω, και δεν έχει πολύ καιρό, έχει κάποια λίγα χρόνια. Μετά από παρακίνηση του Μιχάλη Σωτηρόπουλου. Το αντίθετο, βέβαια. Ναι. Εγώ τον παρακίνησα. Βλέπω πλέον ότι μπορώ να ρυθμίζω το βάρος μου χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα. Η πίεση μου ρυθμίζεται χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα. Το σώμα μου θέλει να βγει. Θέλω να βγω να τρέξω και να περάσω όμορφα. Και γενικώς κάποιος νομίζει ότι γυρνάς από έναν αγώνα, από μια προπόνηση και είσαι κουρασμένος. Ίσα-ίσα, μετά από ένα ντουζάκι, έχεις πάρα πολύ ενέργεια. Εκείνη τη στιγμή που τρέχεις, ηρεμεί το μυαλό σου, βάζεις τη μέρα σου σε τάξη, μπορείς να σκεφτείς, γνωρίζεις κόσμο, γνωρίζεις μέρη και πηγαίνεις σε μέρη, ας πούμε, εγώ είχα την τύχη με τον φίλο μου τον Μιχάλη να πάμε στο Μέτσοβο, να δούμε μέρη που δεν θα πηγαίναμε, να ανεβούμε σε ψηλά βουνά, να πάμε σε δάση, να πάμε στο Μαραθώνιο της Αθήνας και γενικώς βάζουμε στόχους και προτείνω σε όλους τους ανθρώπους και προτρέπω τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει καταρχήν λάθος καιρός. Κάποιοι λένε ότι βρέχει, έχει κρύο, λάθος ρούχα υπάρχουν. Να βρουν μισή ωρίτσα, μια ωρίτσα να βγουν να περπατήσουν. Και να έρθουν στον αγώνα και θα δουν ότι ποτέ δεν τρέχει σε έναν αγώνα. Ποτέ. Πολλές φορές το λέω ότι είναι η γυμναστική, τώρα αν θες μπορείς να το πεις και αθλητισμός, είναι κάτι το οποίο είναι το καλύτερο που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Mm. Αλλά το δρομικό κίνημα θεωρώ ότι δεν είναι τυχαίο που τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται διαρκώς με φρενήρες ρυθμούς. Είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας. Είναι αυτό που σου λέω, ότι όλοι είμαστε, δουλεύουμε σε τρελούς ρυθμούς. Χτυπάνε τα τηλέφωνά μας, βλέπουμε κόσμο, πρέπει. Είναι εκείνη και η ωρίτσα που θα ηρεμήσεις, θα ακούσεις τη μουσική σου, θα δεις εικόνες. Σου λέω, Γιώργο, ότι εκείνη τη στιγμή, εγώ τουλάχιστον το χρησιμοποιώ για να φτιάξω τη μέρα μου, να σκεφτώ πώς θα πάει η μέρα μου, να ηρεμήσω και να πάρω δύναμη. Πραγματικά. Είναι... Και κοστίζει τίποτα, έτσι. Κοστίζει ένα μπουκάλι νερό που θα πιεις. Η ώρα του καφέ. Θα έρθει και ο καφές. Ναι. Θα του πιεις και τον καφέ σου. Για τα πάντα υπάρχει ώρα. Για τα πάντα υπάρχει ώρα. Σε λίγο θα έχουμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή τον αντίδημαρχο αθλητισμού και παιδείας, τον Γιώργο τον Φιλόσοφο, ο οποίος ήταν από τους ανθρώπους που πίστεψαν σε αυτή τη διοργάνωση, μαζί με τη δημοτική αρχή γενικότερα. Ο κύριος Φιλόσοφλου μας βοηθάει πολύ. Χαρακτηριστικά σας λέω ότι σήμερα ο άνθρωπος είναι Παρασκευή, όλοι δουλεύαμε. Δεν είμαστε επαγγελματίες, δεν κάνουμε αυτό επαγγελματικά.
έχει πάρει 20 τηλέφωνα να δει τι γίνεται, να δει να μας λείπει κάτι, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα να το λύσει. Η ίδια η δήμαρχος ενδιαφέρθηκε να πάρει τηλέφωνο, να πει εδώ παιδιά αυτό, εκεί παιδιά αυτό, να ρωτήσει τι γίνεται, πώς πάμε. Είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι το έχουν αγκαλιάσει και το έχουν αγκαλιάσει από την πρώτη στιγμή. Και είναι κάτι που μας χαροποιεί πάρα πολύ και θέλουμε να συνεχιστεί αυτό το πράγμα έτσι. Ξέρεις, κάθε χρονιά, επειδή έχω πραγματικά την τιμή και τη χαρά, τιμή για μένα πάνω απ' όλα, να παρουσιάζω τις 4 πρώτες εκδηλώσεις και αύριο την 5η πρώτο Θεός, μου κάνει εντύπωση ότι κάθε φορά όταν τελειώνω τα λέω ραντεβού. Και την αντίστροφη μέτρηση. Ναι. Και πόσο γρήγορα περνάνε αυτές οι 364 μέρες και έρχεται η 365η. Σαν να έχω τη φωνή σου στα αυτιά μου, το 5-10, εσύ είσαι μέλος της οικογένειας, ναι. Έτσι είσαι μέλος της ομάδας μας, το λέμε ας πούμε, ναι. Αυτό. Είναι αλήθεια. Γιατί αυτός ο αγώνας, ας πούμε, μπορεί να κολληθεί. Όλο τον χρόνο τον περιμένω. Το πιστεύεις. Τον περιμένω. Δεν περιμένω άλλη εκδήλωση. Πίστεψέ με, τίποτα άλλο αθλητικό. Αυτό περιμένω. Γιατί. Ναι. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο αυτό το πράγμα μπήκε νομίζω στο πετσί των καβαλιών. Το μπήκε στο πετσί των ανθρώπων της πόλης. Το αγάπησε η πόλη αυτόν τον αγώνα. Αυτό νιώθω κι εγώ. Και αυτό νιώθουμε όλοι μας. Και μακάρι να έρθουν κοντά μας. Εμείς λέμε σε νέα παιδιά να έρθουν στη Λέσχη, να μας πιάσουν, να μας πουν ιδέες και να έρθουν γιατί είναι κάτι το οποίο θα το αφήσουμε στους επόμενους. Μακάρι να έρθουν άνθρωποι με ιδέες να μας βοηθήσουν να το οργανώσουμε ακόμη καλύτερα. Και σίγουρα γίνονται καλύτερα πολλά πράγματα. Εδώ είμαστε, να μιλήσουμε. Θέλω να πω κάτι. Λες Χιλάθων Καβάλας, πιθανόν κάποιος που την ακούει και δεν ξέρει αυτή τη μεγάλη ομάδα το πώς ξεκίνησε. Γιατί πραγματικά η Λες Χιλάθων Καβάλας είναι μια παρέα, μια μεγάλη παρέα. Νομίζω ότι θα πρέπει να έρθουν άνθρωποι περισσότεροι καινούργοι σε αυτή την παρέα σιγά σιγά να ενσωματωθούν. Γιατί έτσι νομίζω ότι η Γιγαντούς θα τη δώσει το δικαίωμα να κάνει και άλλες τέτοιες δράσεις. Είναι μια παρέα πραγματικά, γιατί όταν ακούς Λέσχη σκέφτεσαι κάτι κλειστό, ας πούμε, σκέφτεσαι κάτι Λέσχες bodybuilder και bodybuilderberg και αυτά πως τα λένε τα περίεργα. Είναι όμως μια παρέα που καθόμαστε να μιλήσουμε μεταξύ μας φιλικά και είναι όχι το γιατί, είναι το γιατί όχι. Δεν καθόμαστε ποτέ στο γιατί, δεν λέμε γιατί. Λέμε γιατί όχι, γιατί να μην κάνουμε αυτό το πράγμα. Και προσπαθούμε με τις λίγες δυνάμεις μας. Θεωρώ το δέσιμο που υπάρχει και η χημεία μεταξύ σας δημιουργεί όλα αυτά τα αποτέλεσματα. Το λέω δηλαδή ουσιαστικά σπέκουλα, αλλά επειδή γνωρίζω το τι ακριβώς γίνεται. Αλλιώς θα ήταν πολύ δύσκολο να φτάσει σε αυτές τις επιτυχίες. Και βέβαια να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί πολλές φορές θα ακούσει. Η Λες Χιλάθων Καβάλας δεν έχει σχέση με το ποδόσφαιρο μόνο, αλλά με όλα τα αθλήματα που έχουν σχέση με την καβάλα. Έχει σχέση γενικότερα, είναι η τελευταία λέξη. Είναι το καβάλας. Έχει σχέση με την πόλη μας. Οτιδήποτε είναι μπλε και οτιδήποτε έχει το φρούριό μας και οτιδήποτε έχει το σήμα της καβάλας, εμείς θα το στηρίξουμε, θα είμαστε εκεί όσο μπορούμε. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Δεν είναι κάτι. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, επειδή έχεις διατελέσει και πρόεδρος του αθλητικού ομίλου Καβάλα και είναι ένα μεγάλο κομμάτι της καρδιάς σου και το μπάσκετ, όλα τα αθλήματα, ειδικά και το ποδόσφαιρο. Θα ήθελα να πεις πώς βλέπεις γενικότερα την προσπάθεια που γίνεται φέτος. Δεν το λέω για να χαϊδέψω αυτιά και δεν το λέω με κάποιο σκοπό. Βλέπω πολύ σοβαρούς ανθρώπους να κάνουν μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Χαίρομαι που τους βλέπω και χαίρομαι που τους γνωρίζω. Χαίρομαι που έχω την τιμή να μπορώ να μιλήσω μαζί τους και να βλέπω την ομάδα από μέσα, ιατρικά τουλάχιστον. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν και αναπνέουν όπως ο Τίσο Δελικάρης, ο Αντώνης, ο Αντωνίου, επί δύο, γιατί είναι δύο, αλλά εγώ τους θεωρώ ένα. Του Γεωργίου και του Αθανασίου. Ακριβώς. Είναι άνθρωποι που αγαπάνε πάρα πολύ την ομάδα, έχουν όραμα για την ομάδα και θέλουν να πάνε ψηλά την ομάδα. Είμαι αρκετά αισιόδοξος για φέτος. Βλέπω ότι γίνεται δουλειά. Έχουν φέρει έναν προπονητή ο οποίος είναι δώρο για την πόλη. Πολυτέλεια για μια ομάδα τρίτης εθνικής. Όχι απλώς πολυτέλεια. Είναι κάτι το εξωπραγματικό για την ομάδα, που αγαπάει την ομάδα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ επικοινωνιακός. Έχει βαθύτατες γνώσεις του ποδοσφαίρου. Και βλέπω επίσης μια οικογενειακή κατάσταση μέσα στην ομάδα και αυτό εμένα με χαροποιεί. Τώρα από εδώ και πέρα η μπάλα είναι στρόγγυλη. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Είναι δοκάρι και μέσα, δοκάρι και έξω. Μια μέρα βρέχει, μια μέρα χιόνισε, μια μέρα αρρώστησε κάποιος. Επίσης κάτι, και συγγνώμη αν μακρηγορώ. Καθόλου. Βλέπω ένα δύσκολο πρόγραμμα και μια δύσκολη κλήρωση. Βλέπω ότι στις πρώτες 5 αγωνιστικές παίζεις με όλους τους μεγάλους αντιπάλους σου, μέσα έξω. Εκεί θέλει να είμαστε μια γροθιά. Θέλει πραγματικά ο κόσμος Καβάλας να σταθεί δίπλα στην ομάδα. Ήδη το πρώτο παιχνίδι είναι στο παραλίμνη και βλέπω μια κινητοποίηση, βλέπω λεωφορεία. Ακόμη και στη δυσκολία της ομάδος πρέπει να είμαστε εκεί υπομονετικά, να στηρίξουμε την ομάδα και να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί δεν είναι μόνο το ποδοσφαιρικό αντρικό τμήμα αυτοί 25 ποδοσφαιριστές. Γίνεται σοβαρή δουλειά και στην Ακαδημία.
Και το λέω από μέσα την Ακαδημία. Θέλω να σταθούμε σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι ο Αθλητικός Όμιλος Καβάλα φέτος στείνει κάτι πολύ μεγάλο με υπεύθυνο την Ακαδημία, στον κύριο Αντώνη Βαγενάκη και τους υπολείπους βέβαια. Αλλάζει φιλοσοφία και θέλει να ξεφύγει από το ακόμη μία Ακαδημία. Θέλει να κάνει μια πραγματική Ακαδημία που να διδάσκει ήθος. Τουλάχιστον εγώ αυτό κατάλαβα την πρώτη συνέντευξη που έκανα με τους ανθρώπους των Ακαδημιών εδώ. Εγώ μπορώ να σας πω ότι έχω ένα παιδί, ο οποίος ο Αγγελάκος είναι πέμπτη τάξη. Και το βλέπω με χαρά να έρχεται από το σχολείο και να θέλει να πάει στην προπόνησή του. Εμένα αυτό δεν με ενδιαφέρει αν θα βάλει γκολ, αν θα κάτσει στον πάγκο ή αν θα παίξει. Βλέπω ότι έχει φίλους, βλέπω ότι αυτούς τους φίλους τους βλέπει έξω και χαίρονται. Αύριο έχουν αγώνα και βλέπω ότι κοιμήθηκε σήμερα νωρίς για να πάει αύριο στον αγώνα του με χαρά. Ας πούμε αυτό. Τι πιο ωραία από ένα πατέρα να βλέπει το παιδί αυτό. Νομίζω ότι σε λίγο θα έχουμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον αντιδήμαρχο αθλητή. Τον έχουμε τον κύριο Φιλόσογλου. Κύριε Φιλόσογλου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς, το πάνελ και στους τηλεθεατές σας. Δεν ξέρω ποιοι βρίσκονται είναι εκεί. Είναι ο κύριος Μήτρας, θα ήσασταν κι εσείς εδώ κοντά, αλλά μια δίκη σας κράτησε μακριά στη Θεσσαλονίκη, αλλά σίγουρα τίποτα δεν θα σας κρατήσει μακριά από το πέμπτο Καβάλα να είσαι Τιράνα αύριο. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Και είναι εκεί, δεν άκουσα. Είναι ο κύριος Μήτρας, είναι ο κύριος Μήτρας. Α, καλησπέρα κύριε Μήτρα, γεια σου φίλε Θόδωρε. Γεια σου φίλε Γιώργο, γεια σου φίλε Γιώργο. Παρακαλώ, σας ακούω. Αυτό που το πιο ευχάριστο που μας είπε ο κύριος Μήτρας είναι ότι ήδη σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε, οι συμμετοχές έχουν ισοφαρίσει, να το πω έτσι, τις περσινές συμμετοχές που έτρεξαν και δεδομένου του γεγονότος ότι οι εγγραφές θα συνεχιστούν όλη την ημέρα και φυσικά αυτοί που έρχονται τελευταία στιγμή στην πλατεία και γράφουν τελευταία στιγμή, είναι δεδομένο το νέο σπάσιμο ρεκόρ συμμετοχών στο 5ο Καβάλα Νάιτ Σίτι Ραν. Κοιτάξτε, εγώ είμαι σε επικοινωνία με όλα τα παιδιά της Λέσχης που έχουν αναλάβει αυτό το πολύ δύσκολο κομμάτι, το οργανωτικό, το οποίο δεν είναι μια εβδομάδα δουλειά μόνο. Είναι μια δουλειά που γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Και μου μετέφεραν πραγματικά αυτό που επικρατεί. Ένας χαμός δηλαδή, να το πούμε έτσι απλά για να το καταλάβει και ο κόσμος. Εγώ ίδιος έγινα δέκτης για πρώτη φορά περισσότερο από ποτέ στη διάρκεια των προηγούμενων ετών. Δέκτης προκειμένου να δώσω πληροφορίες κτλ. Από ανθρώπους που δεν πίστευα διαφόρων ηλικιών ότι θα θέλανε να πάρουν μέρος στον αγώνα ή καλύτερα να το πούμε στη γιορτή της πόλης, γιατί είναι μια γιορτή για την πόλη. Και όπως όλα δείχνουν, ισχύει αυτό το οποίο είπατε, ότι προφανώς και θα καταρριφθεί το ρεκόρ συμμετοχών. Αυτό το οποίο μας απασχολεί, ας το πούμε έτσι, είναι το μέγεθος της κατάρρευσης, να το πούμε έτσι αυτά. Πού θα σταματήσει δηλαδή το κοντέ. Και ο Θόδωρος μπορεί να το επιβεβαιώσει. Η εμπειρία των παιδιών, την οποία έχουμε πάρει κι εμείς, μας λέει ότι την τελευταία μέρα γίνονται πάντα πάρα πολλές εγγραφές στην πλατεία. Πέρσι, αν θυμάμαι καλά, αυτό το διέψευσέ με γίναν περίπου 400. Δεν υπήρχε περίπου σε αγώνα, δηλαδή. Οπότε αντιλαμβάνεστε τι πρόκειται να συνδυάζει. Εγώ με τη σειρά μου θέλω να απευθύνω ένα κάλεσμα σε όλες και όλους όσους μας ακούν και μας βλέπουν εσάς αυτή τη στιγμή, ότι να κατεβούν στην πλατεία, είναι μια γιορτή, τρέξουν δεν τρέξουν, θα έχει πάρα πολλά δρόμενα, θα έχει πάρα πολλές δράσεις, συναυλίες, επιδείξεις. Πρέπει να ζωντανέψουμε την πόλη, πρέπει να δώσουμε ζωή στην πλατεία, το έχει ανάγκη ο κόσμος, ο καιρός θα βοηθήσει και γιατί όχι να δούμε και τους δικούς μας ανθρώπους, φίλους, συνεργάτες, συγγενείς, συναδέλφους, παιδιά διαφόρων ηλικιών, μεγάλους, υπάρχουν και άνθρωποι που είναι μεγάλοι, ας το πούμε έτσι, θεωρητικά πάντα το μεγάλοι ηλικιακά και οι οποίοι θα τρέξουν. Οι ετοιμασίες έχουν γίνει στο maximum από όλους, με τη συνέργεια πάντα βέβαια των εθελοντών, τους οποίους ευχαριστούμε και δημόσια όλοι μας. Αυτό. Το τέκνο της Λέσχης, όπως ακριβώς το είχα χαρακτηρίσει πριν από 4 χρόνια, γίνεται σιγά σιγά ενήλικας και είμαι σίγουρος ότι σε λίγο καιρό θα περάσει κατά πολύ έτσι, τα όρια, όχι μόνο της Καβάλας και της περιφέρειας, αλλά σιγά σιγά ολόκληρη της Ελλάδος, αλλά θα βγει και έξω από την Ελλάδα. Γιατί η Καβάλα συνδυάζει μια μαγευτική ομορφιά, την οποία την ξέρουμε όλοι, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνουμε πράγματα
χωρίς να επικαλούμαστε μόνο την ομορφιά της και να μένουμε εκεί. Σωστό. Να την αναδεικνύουμε, να την αναδεικνύουμε και πάνω απ' όλα να μην είμαστε μίζεροι. Η μιζέρια δεν ταιριάζει στην καβάλα, δεν ταιριάζει στους καβαλιώτες. Πρέπει να το πάρουμε αλλιώς. Αυτό είναι το μήνυμα εν κατακλείδη το οποίο στέλνει. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα, για την υγεία, για το γεγονός ότι με αφορμή αυτή την αθλητική διοργάνωση πάρα πολύ κόσμος το έχει γυρίσει, ας το πούμε έτσι, στην ήπια άσκηση, σηκώθηκε από το καναπέ. Έχουμε και μαραθωνοδρόμους με αφορμή αυτή την διοργάνωση. Έχετε έναν εκεί. Ακριβώς, ακριβώς. Υπάρχει έρηδα. Επίμονα δέχομαι την ερώτηση, κύριε Φιλόσοφε, επίμονα όμως, αν θα συμμετέχετε. Αν εσείς θα συμμετέχετε. Επίμονα. Καταρχήν θα πρέπει κάποια στιγμή η έρηδα που απασχολεί το Πανελλήνιο. Αυτό έχει λυθεί, κύριε. Για το ποιος είναι κορυφαίος μαραθωνοδρόμος μεταξύ του κυρίου Σωτηρόπουλου και του κυρίου Μέτρα. Αυτό έχει λυθεί. Θα πρέπει αυτό το πράγμα κάποια στιγμή να διευθυνθεί, διότι υπάρχει ένα θέμα. Έτσι αντιλαμβάνεστε, και εγώ, επειδή συμβαίνει να είμαι φίλος και με τους δύο, έρχομαι σε δύσκολη θέση. Προσωπικά ξέρω ποιος είναι ο καλύτερος, αλλά δεν θέλω να το πω δημόσια. Κύριε Φιλόσοφε, απλά να πω ότι ο Όλυμπος και ο Κύσαυρος λέει το τραγούδι, αλλά ένας είναι 3.000 μέτρα και ο άλλος είναι, ξέρω εγώ, λόφος, έτσι. Πάντως αύριο και οι δύο θα είναι θελοντές. θα είναι θελοντές. Κοιτάξτε να δείτε, και εγώ δεν θα πάρω μέρος. Να σας πω την αλήθεια, θέλω να το απολαμβάνω. Μου αρέσει να απολαμβάνω την όλη διαδικασία της προετοιμασίας, της διάρκειας. Έχω και μια ευθύνη, ας το πούμε έτσι, το να πάνε όλα καλά. Λογικό. Πάνω εκπρόσωπος του Δήμου. Χαρά μου είναι να βλέπω όλο αυτόν τον κόσμο να τρέχει. Λογικό. Απλώς να πω λίγο κάτι. Καταρχήν, ο κύριος Φιλόσοφλου, σήμερα έχουμε μιλήσει γύρω στις 800 φορές. Έχει δείξει τέτοιο ενδιαφέρον. Παίρνει συνέχεια τηλέφωνο να δει αν είναι όλα εντάξει. Να πω ότι είμαστε καλά, κύριε Φιλόσοφλου. Να πω επίσης σε αυτό που λέγατε για το ενδιαφέρον και από άλλα μέρη. Χθες στη Λέσχη που έτυχε να είμαι και έρχονταν πολλοί κόσμος, νομίζω χθες γράψαμε γύρω στους 150 αθλητές ένα απόγευμα, ήρθε μια λίστα με 25 ονόματα ξένα. Μας δώσανε να γράψουμε ταυτόχρονα 25 ξένους αθλητές. Δεν έχει ξαναγίνει, ας πούμε. Το ότι παίρνει διεθνή χαρακτήρα ο αγώνας είναι το πιο σημαντικό. Είναι... Ναι, μα κοιτάξτε, αν θυμάμαι καλά, πέρσι μια αθλήτρια από την Τουρκία, η οποία εξέφρασε και έτσι λεπτά συναισθήματα για έναν πείτε τα όλα. Όλοι το γνωρίζουμε αυτό. Ήταν νικήτρια, έτσι, αν δεν κάνω λάθος, από την Τουρκία. Έτσι. Δεν κάνετε καθόλου λάθος. Μάλιστα. Ναι. Παρόλα αυτά, για μένα... Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Το πιο σημαντικό για μένα, κύριε Φιλόσοφε, είναι ότι πήρα συνέντευξη στον δερματισμό από έναν άνθρωπο 72 χρονών από την Ελευθερούπολη, που ελπίζω και φέτος να τον δώσω στον δερματισμό, που θα είναι 73 χρονών. Για μένα ήταν μια πολύ ιερή στιγμή να βλέπω έναν άνθρωπο 72 χρονών να τερματίζει. Και αυτό είναι και το μήνυμα που θα θέλαμε να περάσουμε μέσα από το Καβάλα να είσαι τυράν, ότι όλοι μπορούν, αρκεί να το θέλουν φυσικά. Φυσικά, ο καιρός θα βοηθήσει, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευτυχώς. Και όπως είπαμε, πρέπει να γεμίσουμε την πλατεία. Θα την ξεχυλήσουμε. Πώς θα την αδειάσουμε είναι το θέμα. Θα την αδειάσουμε. Όπως θα είπε έτσι ο Θόδωρος, αν νομίζω ότι πέρσι πρέπει να ήμασταν 1172, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ναι, ναι. Ας πούμε 1100 περίπου, να είμαστε εντάξει. Αν ο Θόδωρος λέει ότι έχουμε φτάσει αυτόν τον αριθμό ήδη, τότε, Θόδωρε, σύμφωνα με την εκτίμησή σου, νομίζω ότι θα πάμε, δεν ξέρω. Σήμερα ας τα αφήσουμε σαν είχαμε ένα διοικητικό συμβούλιο στα γραφεία της Λέσχης, σε ένα καφέ δηλαδή, και να σας πω ότι πραγματικά προβληματιστήκαμε να δούμε πόσους επιπλέον αριθμούς θα φτιάξουμε, πόσες συμμετοχές, και μιλήσαμε με τον χρονομέτρη μας, ο οποίος έχει εμπειρία. Και στο τέλος καταλήξαμε, αφήστε παιδιά, μη μου παραγγέλνετε. Θα φέρω τον εκτυπωτή να τυπώνω εκεί, γιατί η τάση είναι πραγματικά μεγάλη. Είναι μεγάλη. Μελάνη πολύ να φέρει στον εκτυπωτή. Κόσμος λοιπόν, να έρθει να περάσει όμορφα. Ωραία. Αφήνουμε λοιπόν αυτό για να ανακοινωθεί όπως και πέρσι, λίγο πριν την έναρξη του αγώνα. Εγώ να σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Και σε εσάς. Θοδωρή, θα τα πούμε αύριο από το πρωί. Με χαρά, Γιώργο. Θα μιλάμε, κύριε Νελόπουλο. Ραντεβού στην εκκίνηση, κύριε Φιλόσοφλου. Να είστε καλά. Ραντεβού στην πλατεία. Ραντεβού στην πλατεία, ναι. Ραντεβού στην πλατεία. Και καλή επιστροφή. Καλό βράδυ. Λοιπόν, νομίζω ότι
θα είναι ό,τι καλύτερο να έρθουν αύριο οι καβάλιοι στην πλατεία. Θα τα πούμε και στη συνέχεια, αφού θα πάμε για το δεύτερο και τελευταίο μας για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο κοντά σας. Επιστροφή λοιπόν και πάλι εδώ ζωντανά στο στούντιο του ένα channel. Έχω κοντά μου τον κύριο Θόδωρο Μήτρα, γιατρό, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσχης Φιλάθλων Καβάλας και συζητάμε τι άλλο φυσικά η Καβάλα και ο νομός Καβάλας ζει και χτυπάει η καρδιά της στους ρυθμούς του 5ου Καβάλα Night City Run. Ακούσαμε πριν από λίγο τον αντιδήμαρχο αθλητισμού και παιδείας, τον κύριο Γιώργο Φιλόσογλου. Νομίζω ότι ήταν ικανοποιημένος από μέχρι τώρα και τις προετοιμασίες και ενδιαφέροντα πράγματα. Και τις συμμετοχές και ενδιαφέροντα πράγματα, τα οποία θα συζητηθούν νομίζω το υπόλοιπο της βραδιάς. Ναι, έτσι νομίζω. Εν πάση περιπτώσει, θα ξαναγυρίσουμε στον αγώνα. Για μένα αυτό το κομμάτι που είπα για τον 72χρονο από την Ελευθερούπολη που έτρεξε ήταν πολύ σημαντικό. Όπως πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι σιγά σιγά ο αγώνας και παίρνει διεθνή χαρακτήρα, αλλά όλο και ολοένα και νεαροί, πιτσιρίκια, μικρά παιδιά τρέχουν, οικογένειες. Είναι πολύ σημαντικό η οικογένεια να μπορέσει να μπει σε αυτόν τον αγώνα και φυσικά να δουν την πόλη, ή τουλάχιστον το έχεις δει, μέσα από τον αγώνα και χωρίς αυτοκίνητα που δύσκολα θα μπορέσουν αυτούς τους δρόμους να τους τρέξουν χωρίς αυτοκίνητα. Πραγματικά δύσκολο. Εγώ λέω ότι ζηλεύω τους αθλητές που σε λιγότερο από 24 ώρες ήταν στην εκκίνηση, γιατί δυστυχώς δεν έχω την ευκαιρία να τρέξω αυτόν τον αγώνα. Είναι λίγο δύσκολη η διοργάνωση και χρειάζεται κόσμο. Από τη ζήλια μου και την κακία μου, εγώ πήγα και τον έτρεξα τη Δευτέρα με ανοιχτούς δρόμους. Είναι πραγματικά κάτι πολύ όμορφο. Με τη γνωστή παρέα, να φανταστώ. Μόνος μου δηλαδή. Μόνος. Ναι, δεν μπορεί. Δεν μπορούσε ο κύριος φίλος μου, είχε δουλειά. Αυτό είναι τίποτα άλλο. Δεν μπορούσε να ακολουθήσει. Τώρα θέλω να αποφεύγετε την κόντρα με ένα ευγενικό τρόπο μεταξύ σας. Αυτό βλέπω. Είναι μεγάλη αγάπη. Πολλά παιδιά και μην ξεχνάτε ότι το παιδί θα πάρει μαζί και τον μπαμπά του, θα πάρει μαζί τη μαμά του και είναι πραγματικά χαρά να το βλέπω αυτό. Εμένα πέρυσι ήταν τα παιδιά μου στον αγώνα, τα οποία ξεκινήσανε και τερμάτισαν με ασφάλεια. Αυτό να το τονίσω. Κάνει πολύ μεγάλη δουλειά η αστυνομία. Κάνει πολύ μεγάλη δουλειά το λιμενικό, οι εθελοντές. Και οι διασωστικές ομάδες που είναι συνήθως. Οι οποίες είναι όλες σύσσωμες εκεί πέρα και βοηθάνε. Και πραγματικά προτρέπω τον κόσμο, γιατί είναι κάτι το οποίο το δέσιμο που έχεις όταν τρέχεις με το παιδί σου ή με το φίλο σου ή με κάποιον δικό σου άνθρωπο είναι πολύ μεγάλο. Και αλήθεια σας το λέω, το έχω νιώσει και εγώ, ότι δεν τρέχεις ποτέ έναν αγώνα. Τρέχεις τουλάχιστον παραπάνω. Ποτέ δεν μένεις ένα. Εγώ θέλω να γκρινιάξω λίγο. Με χαρά. Γιατί όλα λέμε θετικά. Αυτό θετικά, θέλουμε. Θετικά. Την κριτική. Για μένα το πιο σημαντικό είναι αύριο θα υπάρχουν κάποιες συμμετοχές. Πολλές, πάρα πολλές. Όταν τελειώνει ο αγώνας, η πρώτη πίεση που νιώθω είναι ότι κάποιοι θέλουν να φύγουν γρήγορα. Με αποτέλεσμα να όχι να υποτιμούμε, αλλά να μην δίνουμε σημασία σε ανθρώπους που τερματίζουν μετά από εμάς. Εγώ αυτό που πολλές φορές και γίνουμε κακός και πιέζουμε, γρήγορα κάνε τις απονομές γιατί ο ένας θα κρυώσει, ο άλλος θα κρυώσει. Όχι. Να παίρνουν άλλο φανελάκι, να βάλουν ένα άλλο φανελάκι, να σκουπιστούν, να βάλουν μια φόρμα και να περιμένουν. Εγώ θεωρώ για μένα η πιο σημαντική επιτυχία του αγώνα είναι να περιμένουμε να τερματίσει ο τελευταίος ή τελευταία, όπως θυμάμαι πέρσι ποιος ήταν, να τον αποθεώσουμε, γιατί για μένα την ίδια σημασία έχει ο τελευταίος του αγώνα με τον πρώτο του αγώνα. Σε ευχαριστώ που το λες αυτό, πραγματικά σε ευχαριστώ, γιατί ήθελα και εγώ να το πω και μου δίνεις μια καταπληκτική πάσα. Είναι μεγάλη χαρά να είσαι εκεί, να βλέπεις τα πειράγματα σε όλες τις απονομές, να βλέπεις το φίλο σου πάνω στο βάθρο ή να βλέπεις τον εχθρό σου και να λες τον εχθρό σου σε εισαγωγικά, έτσι. Και να λες ότι εγώ του χρόνου θέλω να είμαι εκεί πέρα, ακριβώς, να καθίσουμε να τους χειροκροτήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, να χειροκροτήσουμε όλους όσους τερματίζουν. Και να πω ότι από προσωπική εμπειρία, όπως λες και εσύ, θυμάσαι χαρακτηριστικά ποιος τερμάτισε τελευταίος. Ναι, και εγώ θυμάμαι σε κάθε αγώνα του δίπλα μου που στραβοπάτησα, που θα μου δώσει λίγο νερό. Είναι μεγάλο το δέσιμο. Να πω ότι στο μαραθώνιο της Αθήνας ο πρώτος κάνει 2 ώρες και λίγο, 2:14, ο τελευταίος κάνει 8:30, αλλά ο πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ είναι εκεί και περιμένει τον τελευταίο και μάλιστα ο τελευταίος παίρνει και μια μεγάλη ανθοδέσμη και πραγματικά είναι χαρά αυτό για τον αθλητισμό. Έτσι να κάνουμε και του χρόνου. Να ζητήσω εδώ μια πολύ μεγάλη συγγνώμη σε αυτούς που θα ταλαιπωρηθούν με τα αυτοκίνητά τους αύριο. Ας ακούμε λίγο την τροχέα, ας τους βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, είναι καλό για όλους μας. Ας μην χρησιμοποιήσουμε το αυτοκίνητο στο κέντρο για μια ώρα, δεν χάθηκε ο κόσμος. Και όσοι πρέπει να το κάνουν αυτό, να ζητήσουμε ένα συγγνώμη. Πέρσι είχαμε και ένα πρόβλημα γιατί ξαφνικά ήρθε και ένα πλοίο που ξεφόρτωσε πάρα πολλά αυτοκίνητα. Φέτος δεν θα έχουμε τέτοια προβλήματα, θα είναι καλά όλα αυτά τα πράγματα, το έχουμε τσεκάρει.
Γι' αυτό και πήγαμε και μισή ώρα αργότερα, ακούσαμε την τροχέα. Γι' αυτό και θα έχουμε δύο διαφορετικές εκκινήσεις. Αυτό ήθελα να πω ότι είναι μια καινοτομία και μια πρωτοτυπία φέτος. 8,5 ώρα θα ξεκινήσει ο αγώνας των 10 χιλιόμετρων και 10 λεπτά. 10 λεπτά αργότερα θα δώσουμε την εκκίνηση για τα 5 χιλιόμετρα για να μην υπάρχει ο συνωστισμός. Είναι κάτι που θέλαμε να το κάνουμε. Και το ζήτησαν και πολλοί αθλητές γρήγοροι. Γενικά υπήρχε και πρόβλημα. Είναι δίκιο, είναι σωστό. Υπήρχε και πρόβλημα να μην υπάρχει κάποια σύγκρουση και τραυματιστούν κάποιοι. Ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο το θέλαμε και εμείς. Η τροχέα θέλει να εξυπηρετήσει την καβάλα, θέλει να δώσει γρήγορα την Ομόνοια σε κυκλοφορία. Φέτος είδανε και οι ίδιοι το προτείνανε οι άνθρωποι ότι, παιδιά, είναι σωστό αυτό που λέμε να το κάνουμε. Γι' αυτό λέω ότι θέλουμε την κριτική και ευχαριστούμε όλους όσους λένε την καλόπιστη κριτική, έτσι. Τι θέλουμε την καλόπιστη κριτική. Δύο διαφορετικές εκκινήσεις και να πούμε ότι έχουμε ηλεκτρονική χρονομέτρηση. Ο χρόνος του καθενός δεν χρειάζεται να τρέξουμε όλοι να είμαστε μπροστά να πατηθούμε. Ο χρόνος μας θα ξεκινήσει από τη στιγμή που περνάμε πάνω από τον τάπητα και πρέπει θα έχουμε ένα τάπητα στα 5 χιλιόμετρα, πρέπει να περάσουμε πάνω από αυτό για να είμαστε έγκυροι, και ένα στα 10 χιλιόμετρα, δηλαδή στη μέση της διαδρομής, στα 2,5 για τα 5 και στα 5 για τα 10, να περάσουμε πάνω από εκεί και όλα θα πάνε καλά. Ωραία. Τότε έχω μία γκρίνια ακόμη και μία ερώτηση που είναι σημαντική όσον αφορά τον αγώνα. Η γκρίνια έχει κάνει με το γεγονός ότι θα ήθελα εγώ προσωπικά, φαντάζομαι και διοργάνωση, όταν τελειώνουμε στον χώρο όπου έγινε το ζέσταμα, να περιμένουμε, αν γίνεται όλοι, για να χειροκροτήσουμε τους ανθρώπους που ήταν στις πρώτες τρεις θέσεις και όχι να είμαστε σε μια άδεια πλατεία. Θεωρώ, το πιο σημαντικό για μένα της περσινής διοργάνωσης ήταν ότι από τις 4 χρονιές νομίζω ότι ήταν η χρονιά η περσινή που είχα δει την πιο μεγάλη πλατεία. Την πιο γεμάτη πλατεία. Ενώ τα πρώτα 2-3 χρόνια ήταν λίγο αραιή η πλατεία. Πέρσι ήταν γεμάτη, κυριολεκτικά δεν έφυγε κανένας. Αυτό ας το τηρήσουμε, θα έλεγα, και φέτος. Και τώρα, όσον αφορά την ερώτηση, γιατί φαντάζομαι θα συμφωνεί στο πρώτο μέρος, κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν τις γνώσεις που έχεις εσύ σαν αθλητής μαραθωνοδρόμος και σαν γιατρός. Σε ευχαριστώ. Ναι. Καλά σου λέγα. Όχι, αφού είναι αλήθεια. Από εκεί και πέρα. Πολλοί άνθρωποι δυστυχώς τα κατέβουν από νωρίς, ευτυχώς τα κατέβουν από νωρίς, χωρίς όμως να έχουν φάει και χωρίς, δηλαδή μπορεί μετά από ώρες με ένα άδειο στομάχι να επιχειρήσουν να κάνουν 5-10 χιλιόμετρα. Θα ήθελα κάποιες συμβουλές να τους δώσεις διατροφικές όσον αφορά το τι πρέπει να κάνουν για να έχουν ενέργεια μέσα στον αγώνα. Πολύ καλή ερώτηση. Να πω το εξής. Κοινή λογική. Ας χρησιμοποιήσουμε λίγο το μυαλό μας. Κανείς δεν πάει να σκάψει, κανείς δεν πάει στην οικοδομή, κανείς δεν πάει στο γραφείο του μην έχοντας φάει πρωινό. Ένα καλό πρωινό. Το κάνουν. Το κάνουν, αλήθεια είναι, το κάνουν. Γι' αυτό λέω κοινή λογική. Ένα καλό πρωινό. Πιθανότατα θα έχει ζέστη αύριο. Να γεμίσουμε, να πιούμε 1-2-3 ποτηράκια έξτρα νερό. Αν δεν αισθανόμαστε καλά, δεν χάθηκε ο κόσμος. Ας είμαστε εκεί πέρα στην πλατεία να χειροκροτήσουμε. Αν αρρωστήσουμε, αν έχουμε πυρετό, αν δεν είμαστε καλά εκείνη τη μέρα, δεν πειράζει. Το θέμα είναι να είμαστε καλά. Υγεία πάνω απ' όλα. Δεν είναι ένας αγώνας 100 χιλιόμετρων, έτσι είναι ένας αγώνας 5 χιλιόμετρων. Ας τον περπατήσουμε. Αν δεν νιώσουμε καλά, ας σταματήσουμε. Θα έχει πολύ κόσμο. Οι εθελοντές μας είναι εκεί. Ένα καλό μεσημεριανό. Θα ήθελα κάπως να φάει μια ωραία μακαρονάδα, ας πούμε, να έχει μακαρόνια. Βασικά είναι τα άνθρακα πολύ που είναι βραδιά καύση, έτσι ώστε να μπορέσουμε το βράδυ να έχουμε την ενέργεια. Σωστά. Ένα ωραίο νεράκι πριν τον αγώνα και μετά φύγαμε. Αυτό. Τίποτα άλλο. Όχι άδειο στομάχι, δηλαδή. Όχι άδειο στομάχι, να πιούμε λίγο νερό έξτρα εκείνη τη μέρα, να φάμε σωστά. Τώρα, από εκεί και πέρα, κάποιοι άνθρωποι που είναι στην ηλικία τη δικιά μου, ας πούμε, δεν πάνε σε αγώνες έτσι για την πλάκα. Με κοίταξες περίεργα λίγο τη δικιά μου. Και... γιατί ναι. Εγώ είμαι λίγο πιο μεγάλος, γι' αυτό το λέω, Γιώργο. Δεν είναι κακό που και που να σκεφτόμαστε την υγεία μας, να πηγαίνουμε να ρωτάμε τον γιατρό μας. Δεν υπάρχουν ποτέ λάθος ερωτήσεις, υπάρχουν χαζές απαντήσεις μόνο. Και θα υπάρχουν γιατροί πολύ, νομίζω, εκεί πέρα. Υπάρχουν γιατροί, υπάρχουν καλοί γιατροί, υπάρχουν διασωστικές ομάδες, είναι όλα φτιαγμένα και λυμμένα τα προβλήματα αυτά. Ρωτήστε τον γιατρό σας, και αν γιατρέψω να τρέξω. Ρωτήστε κάποιον άνθρωπο που ξέρει, αν θέλετε να ασχοληθείτε με το δρομικό κίνημα, όπως σωστά είπατε. Κάποιον προπονητή, ο οποίος ασχολείται με αυτό το πράγμα. Το να πάρεις ένα ζευγάρι παπούτσια και να βγεις να περπατήσεις είναι σωστό. Το να πάρεις ένα ζευγάρι παπούτσια και να έρθεις να τρέξεις 5 χιλιόμετρα. Με τα σταράκια θα πάει να τρέξεις 5 χιλιόμετρα και 10 χιλιόμετρα, θα πρέπει να έχεις. Ούτε με τα βαδραχοπέδια, ούτε με τις βόβες. Γίνεται. Αλλά την άλλη μέρα, αν θα πονάς, είναι δικό σου. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να έχουμε κοινή λογική, έτσι. Μετά, αν θες να ασχοληθείς σε άλλο επίπεδο, θα πρέπει να ρωτήσεις ανθρώπους που ξέρουν, που είναι προπονητές, που έχουν βγάλει σχολές, έτσι. Γιατί προπονητής που σε εισαγωγικά είμαι και εγώ που δεν είμαι. Θα πρέπει να ρωτάμε ανθρώπους που ξέρουν, που έχουν πιστοποίηση και όλα θα πάνε καλά. Θα είναι πάντως ένα στοίχημα, εγώ δηλαδή θα το ήθελα, αύριο
ειδικά αύριο, κάποιοι άνθρωποι που δεν είχαν ξανατρέξει, να τους μπει αυτό το μικρόβιο της γυμναστικής, του τρεξίματος, του δρομικού κινήματος, να τους μπει και να αρχίσουν σιγά σιγά να συμμετέχουν. Είναι υγεία. Ναι. Αυτό θέλουμε. Δηλαδή, κάποιος που πέρασε καλά πέρυσι, γι' αυτό για μας μετράει ακόμη και ο τελευταίος να περάσει καλά, να μην γίνει κάτι. Γι' αυτό ρωτάμε πάντα τι κάναμε λάθος, πείτε μας. Και κάνουμε πολλά λάθη, έτσι. Παραλήψεις θα έλεγα, όχι λάθη. Παραλήψεις και λάθη, εγώ λέω. Και ακριβώς. Και κάποια πράγματα που δεν τα σκεφτόμαστε. Θα θέλαμε να μας το πούνε. Κάποιος λοιπόν που πέρασε καλά, θα φέρει και το φίλο του. Θα πει, παιδιά, να τι θα κάνουμε το Σάββατο. Καφέ θα πιούμε και αύριο. Εντάξει. Ακριβώς. Και μετά μπορούμε να πιούμε ένα καφέ. Και μετά να πάμε για ένα ωραίο πάρτι, για να πιούμε και μια μπύρα. Να είμαστε εκεί, στο μεγάλο πάρτι της Καβάλας, να απολαύσουμε την Καβάλα, να απολαύσουμε μια πολύ όμορφη βραδιά. Και να μας μπει και το σαράκι που λες και εσύ και το μεράκι για το τρέξιμο. Ναι. Είναι το πιο σημαντικό από αυτό, νομίζω, γιατί πλέον η ζωή που κάνουμε μέσα στο άγχος και περισσότερες φορές η κακή διατροφή που έχουν οι άνθρωποι τους οδηγούν σε διάφορα προβλήματα υγείας. Φαντάζομαι εσύ, σαν καρδιολόγος, γιατρός, το γνωρίζεις περισσότερο. Το λέμε σε όλους. Ένα κομμάτι τα φάρμακα και τα λοιπά και τι θα κάνεις, ένα κομμάτι όμως και εσύ ο ίδιος πρέπει να κάνεις κάτι για την υγεία σου. Δηλαδή, περπάτησε. Τρέξε, κάνε κάτι, θα νιώσει πιο ωραία. Μπορεί να είναι δύσκολα την πρώτη μέρα, να είναι δύσκολα τη δεύτερη μέρα. Τη δεύτερη εβδομάδα, όμως, το δεύτερο μήνα, το σώμα σου το θέλει. Είναι υγεία, πραγματικά. Θόδωρα, θα σε ευχαριστήσω. Νομίζω τα καλύψαμε όλα. Τώρα, το να πούμε το πρόγραμμα. Να μην κάτσουμε καμιά ώρα ακόμα, δηλαδή. Μπορούσαμε να κάτσουμε πολλές ώρες, αλλά πρέπει σήμερα να κοιμηθούμε νωρίς, γιατί αύριο έχει πολύ τρέξιμο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ένας ωραίος ύπνος. Η πιο καλή προπόνηση πολλές φορές είναι ο ύπνος. Σωστά. Δηλαδή, είναι η ώρα που αναδομούνται οι μυς, ξεκουράζει το σώμα, η αυξητική ορμόνη αρχίζει να λειτουργεί, ανάλογα και με τις ηλικίες. Αλλά νομίζω ότι αύριο θα είναι μια μέρα πολύ σημαντική. Σε ευχαριστώ που ήρθες. Εγώ σε ευχαριστώ, Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ. Ήταν τιμή και χαρά. Θα τα πούμε βέβαια στην συνέχεια, γιατί θα θέλαμε να έχουμε όντως στην εκπομπή την φροντίδα και τις δικές σου προτάσεις όσον αφορά την υγιεινή ζωή, γιατί καμιά φορά νομίζουμε ότι η υγιεινή ζωή και γενικότερα η υγεία είναι κάτι πολύ μακρύ από εμάς, ενώ είναι απλές κινήσεις καθημερινές που μπορείς να τις έχεις. Είναι αλήθεια και με χαρά να συζητήσουμε μαζί ό,τι θέλεις. Ραντεβού λοιπόν αύριο 6 ώρα στην πλατεία. 6 και θα αρχίσουν να παίξουν ο Τζόκι μουσική, θα έχει πολλά συγκροτήματα. Μην ξεχνάμε τη συναυλία του Remotiv, έτσι. Ακριβώς. Καταπληκτική, τους ξέρουμε, δεν χρειάζεται να τους το πούμε. Εξαιρετική. Καλοί καλλιτέχνες, καλά παιδιά. Εμείς θα είμαστε εκεί από τις 10 το πρωί. Η γραμματεία μας γράφει από τις 10 το πρωί, ελάτε νωρίς για να προλάβετε να πάρετε νούμερο, να μην ταλαιπωρηθείτε. Και ακόμη και να μην τρέξουμε, θέλουμε κόσμο στην πλατεία, θέλουμε κόσμο να περάσει ωραία και θα περάσει ωραία, θα έχει πολλές μουσικές, κατεβείτε νωρίς. Θα είναι μια ωραία νύχτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι, δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Ραντεβού αύριο στην πλατεία Ελευθερίας, στην Καβάλα, για το 5ο Καβάλα να είσαι τυράν. Όλοι να είστε εκεί και πιστέψτε με, θα έχουμε μια εξαιρετική εμπειρία. Καλό σας βράδυ, θα τα πούμε αύριο. Γεια σας.